Και ξαναγυρίζουμε πάλι στα Χανιά. Θα μιλήσουμε εκεί με την προϊσταμένη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Δήμο Χανίων, την κυρία Βιβί Χουδαλάκη. Κυρία Χουδαλάκη, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο. Γεια σας. Χαίρομαι που σας ακούω και εσάς. Αισιόδοξο χαμόγελο. Αισιοδοξία. Παρά τη δύσκολη συγκυρία, πρέπει να χαμογελάμε, να είμαστε αισιόδοξοι, να δίνουμε τον σωστό τόνο για την επόμενη μέρα. Έτσι πρέπει. Οι βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων θέλουν να δώσουν ένα αισιόδοξο μήνυμα σε μικρούς και μεγάλους, θέλοντας να μην στερήσουν το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης στους ανθρώπους που επιθυμούν να διαβάσουν. Αλλάζω σελίδα στον χρόνο. Θέλουν να στείλουν, όπως σας είπα, και να μην στηρίξουν την κατά της ανάγκης. Γι' αυτό λάβαμε διάφορες υπηρεσίες καινούργιες κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Συμμετέχετε στο διαδικτυακό εργαστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, θα προσθέσω εγώ. Να σας πω εν αρχή τις 4 νέες υπηρεσίες. Βέβαια. Που προσφέρουν οι δημοτικές βιβλιοθήκες στο κοινό τους και μετά θα μιλήσουμε για το εργαστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος. Μάλιστα. Εφαρμόζεται η μέθοδος δανεισμού καταρχήν με παραγγελία. Όλοι οι αναγνώστες μας μπορούν να στείλουν στο email της βιβλιοθήκης librarychania.gr να μας στείλουν ό,τι βιβλίο επιθυμούν να διαβάσουν, library@khania.gr, ναι. Τα βιβλία που επιθυμούν να διαβάσουν ή να μας πάρουν τηλέφωνο, αν δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το email, θα επιλέξουν από τον κατάλογο της βιβλιοθήκης στο Open AVEC 3 βιβλία που επιθυμούν. Εμείς θα τα ετοιμάσουμε, θα τα βάλουμε σε τσαντάκια και θα τους ειδοποιήσουμε να έρθουν να τα πάρουν από την είσοδο της βιβλιοθήκης μας. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρώτο μέτρο που έχουμε πάρει, δανεισμός με παραγγελία. Η άλλη υπηρεσία που προσφέρουμε είναι η βιβλιοθήκη στο σπίτι σας. Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους ηλικιωμένους που δεν μπορούν να έρθουν στη βιβλιοθήκη, η βιβλιοθήκη ετοιμάζει τα βιβλία που επιθυμούν, πάντα επιλέγοντας τα ίδια τα άτομα, από τη σελίδα που σας είπα, από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης, μπαίνοντας στον κατάλογο Open AVEC, ναι. Βλέπουν τις συλλογές των βιβλιοθηκών μας, επιλέγουν τα βιβλία που επιθυμούν, εμείς τα ετοιμάζουμε και τους τα παραδίδουμε στο σπίτι τους. Μάλιστα. Η άλλη υπηρεσία που προσφέρουμε είναι για τα παιδιά που μένουν στο σπίτι τους. Είναι μια σειρά αφηγήσεων αναγνώσεων, παιδικών βιβλίων και δραστηριοτήτων. Όλα τα βίντεο μπορούν να τα βρουν στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης www.librarychania.gr και να παρακολουθήσουν αναγνώσεις βιβλίων, παιδικών και δραστηριοτήτων που ακολουθούν κάθε βιβλίο. Μάλιστα. Και η τέταρτη υπηρεσία που προσφέρουμε είναι τα εξαποστάσεως προγράμματα φιλαναγνωσίας μέσω WebEx. Οι βιβλιοθήκες δηλαδή μπαίνουν μέσα στις τάξεις των σχολείων, διαβάζουν εξαιρετικά βιβλία λογοτεχνικά για παιδιά, συζητάμε το νέο τρόπο λειτουργίας των βιβλιοθηκών και περιμένουμε μετά τις εργασίες των παιδιών που μας τις στέλνουν στη βιβλιοθήκη και τις δημοσιεύουμε. Μάλιστα. Αυτά είναι τα βήματα, οι νέοι τρόποι, οι νέες υπηρεσίες που προσφέρουν οι βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων στον καιρό αυτό το δύσκολο της πανδημίας που περνάμε. Εγώ, κυρία Χουδαλάκη, θα πω την απόλαυση για ένα δημοσιογράφο να μιλάει μαζί σας, καθώς δεν χρειάζεται να κάνει καμία ερώτηση. Να είστε καλά. Ξέρουμε τόσο πολύ καλά τα θέματά μας. Εργάζομαι στις βιβλιοθήκες 34 χρόνια. Βέβαια. Είναι κάτι που κάνω με πολύ αγάπη και χαίρομαι να μιλάω γι' αυτό. Βέβαια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Έχετε να προσθέσετε κάτι σε αυτά που είπατε? Όχι στη δική μου ερώτηση. Θα σας πω το νέο εργαστήριο για παιδιά. Βέβαια. Που είναι αυτό που είπατε εν αρχή. Ένα εργαστήριο σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και το Δίκτυο Βιβλιοθηκών που ανήκουν σε αυτή.
τα παιδάκια καλούνται να φτιάξουν χριστουγεννιάτικες κάρτες στο σπίτι τους με διάφορους τρόπους, ή με κολάζ, ή με ζωγραφική, ή με ντεκουπάζ, με υλικά που διαθέτουν στο σπίτι τους. Μάλιστα. Και αφού φτιάξουν τις καρτούλες, θα τις στείλουν στη βιβλιοθήκη και η βιβλιοθήκη θα τις στείλει στις βιβλιοθήκες που έχουν κληρωθεί. Η Εθνική δηλαδή Βιβλιοθήκη Ελλάδος κλήρωσε τις βιβλιοθήκες του δικτύου που θα στείλει κάθε μία τις κάρτες των παιδιών που τις έφτιαξαν. Μάλιστα. Και οι δικές μας κάρτες θα πάνε στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Σικαιών στη Θεσσαλονίκη και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κολύμβρου Πιερίας. Εμείς λάβαμε καρτούλες από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μυκόνου. Μάλιστα. Κυρία Χουδαλάκη, θα πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ήσασταν αναλυτικοί πάρα πολύ, ομολογώ να πω. Το χαμόγελό σας να το μεταδώσουμε σε όλους τους τηλεθεατές. Με χαμόγελο και με ένα βιβλίο στο χέρι θα περάσουμε την καραντίνα, θα βγούμε από την πανδημία και θα συνεχίσουμε. Αυτό έχω να πω εγώ. Είμαστε αισιόδοξοι, έτσι είναι. Το βιβλίο μας κρατάει συντροφιά, μας δίνει θάρρος, είναι στη μοναξιά μας η καλύτερη παρέα. Ακριβώς. Να σας Είμαστε ευχαριστήσω. Εδώ για το κοινό μας και για όλους, όσους επιθυμούν. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Έφτιαξαν οι καιρικές συνθήκες στα Χανιά ή βρέχει ακόμα? Όχι, έχουμε λίγη βροχούλα, αλλά βροχούλα. Όλα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα από Ηράκλειο. Να είστε καλά. Καλές γιορτές να έχουμε με αισιοδοξία. Με αισιοδοξία.